Στέλλα, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Μάνο κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να αισθανθώ τυχερή ή αν θα πρέπει να ανησυχήσω με βάση αυτά που είπε νωρίτερα η Μέρη Καριωτάκη με την εικόνα που σας μετέφερε από την πόλη του Ηρακλείου. Μοναξιά εγώ δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι. Βέβαια δεν είναι ένα Σαββατόβραδο από αυτά που έχουμε συνηθίσει και στο Ρέθυμνο. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν πεζοί που κυκλοφορούν, ελάχιστοι μεν, αλλά υπάρχουν αυτή την ώρα στην πόλη του Ρεθύμνου. Πάντως θέλω να πούμε ότι βλέπουμε τη λεωφόρο Κουντουριώτη, που είναι ο πιο κεντρικός δρόμος της πόλης του Ρεθύμνου και πραγματικά δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση Σαββατόβραδο. Πραγματικά είμαστε στην κεντρική λεωφόρο της πόλης, δεν έχουμε άλλη όπως έλεγα νωρίτερα Μάνο, στην κεντρική λεωφόρο Κουντουριώτη περίπου στο ύψος του Κολονακίου. Κάτω από άλλες συνθήκες αυτό το Σαββατόβραδο θα ήταν διαφορετικό στο Ρέθυμνο. Μην ξεχνάμε ότι η αυριανή μέρα ξημερώνει και μια μεγάλη γιορτή Μιχαήλ Αρχαγγέλου και μια τοπική αργία για το Ρέθυμνο καθώς γιορτάζουμε την Αρκαδική Εθελοθεσία, την επέτειο από την Αρκαδική Εθελοθεσία. Όση ώρα από τις 8 περίπου το βράδυ που έχουμε και εμείς στηθεί σε αυτό εδώ το σημείο, δίδοντας εικόνα στην Κρήτη TV, για να ενημερώσουμε έτσι τους τηλεθεατές μας, αυτό που βλέπουμε είναι ελάχιστα μεν αυτοκίνητα, για να είμαι και ακριβής στις περιγραφές μου, περισσότερα είναι τα παιδιά των delivery που κυκλοφορούν, τα μηχανάκια δηλαδή, και επίσης ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι είναι με τα ψώνια στο χέρι, τα σούπερ μάρκετ ούτως ή άλλως έκλεισαν πλέον αυτή την ώρα που μιλάμε, κάποια ίσως να είναι ακόμα ανοιχτά και μην ξεχνάμε ότι μέχρι τις 10 το βράδυ στο Ρέθυμνο είναι και τα περισσότερα κομμωτήρια ανοιχτά προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις πελάτησες κατά βάση. Υπάρχει κίνηση, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που ζήσαμε χθες. Θα τολμήσω να πω ότι αυτός ο δρόμος που βλέπετε τώρα, η κεντρική λεωφόρος Κουντουριώτη, όπου κάτω από άλλες συνθήκες θέλεις ακόμα και 5 ή 10 λεπτά να φτάσεις από το σημείο που βρισκόμαστε, από το Κολονάκι μέχρι τέρμα το βάθος, εάν βλέπετε, αν μπορείτε να παρατηρήσετε την εικόνα εκεί που είναι τα φανάρια, είναι το Δημαρχείο και ακόμα λίγο πιο κάτω που είναι η πλατεία των Τεσσάρων Μαρτύρων, η κεντρική εκκλησία, θες πραγματικά πάρα πολλά λεπτά. Πάνω από ένα τέταρτο να την διασχίσει και να τον περάσει αυτό το δρόμο κάτω από νορμάλες συνθήκες. Οι ρυθμιώτες πειθάρχησαν, μπορώ να πω, οι περισσότεροι, η πλειοψηφία κλείστηκε στα σπίτια της. Μάλιστα, κάποιοι μας έλεγαν από αυτούς που συναντήσαμε το μεσημέρι, ότι ψάχνουμε τρόπους να βρούμε πώς θα περάσουμε δημιουργικά τις ημέρες της καραντίνας. Και βέβαια, όλοι εύχονται να λήξει στις 30 του Νοέμβρη και να μην υπάρξει παράταση. Διότι πολλοί το φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα ισχύσει. Αυτό βέβαια εξαρτάται από εμάς. Είναι στο χέρι μας, εάν πειθαρχήσουμε, εάν τηρήσουμε τα μέτρα, εάν μείνουμε σπίτι. Εμείς θα μείνουμε στις δουλειές μας για να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές. Καλό θα είναι λοιπόν να μείνουν και εκείνοι σπίτι, ούτως ώστε και από αυτή την καραντίνα και από αυτή τη μάχη να βγούμε νικητές, όπως τα καταφέραμε τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ.